λοιπόν να καλημερίσουμε την κυρία Ειρήνη Χριστάκη, λοιμοξιολόγος κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κυρία Χριστάκη, δυστυχώς βλέπουμε μέρα με τη μέρα να είναι όλο και χειρότερα τα πράγματα, να ανεβαίνουν τα κρούσματα, να ανεβαίνουν οι νοσηλευόμενοι. Εχθές είχαμε το απόλυτο ρεκόρ, 291 ασθενείς στα δημόσια νοσηλευτήριά μας. Και είδαμε και τον Υπουργό Υγείας να αναφέρει πως το lockdown, ένα lockdown, είναι ένα σενάριο που μπορεί να επικρατήσει. Όπως έχουμε ξαναπεί, το κριτήριό μας το ανελαστικό είναι οι αντοχές του συστήματος υγείας και κυρίως η διαθεσιμότητα των κλινών της μονάδας ιατρικής θεραπείας. Άρα, αν όντως φτάσουμε στα σημεία εκείνα, είναι μια προοπτική την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή. Προσπαθούμε να δούμε, να κάνουμε τις εκτιμήσεις και τις εισηγήσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες, και τις αντοχές του συστήματος υγείας και τους υπόλοιπους παράγοντες, τους κοινωνικούς, τους ψυχολογικούς, και επίσης το ποια μέτρα θα μπορούν να είναι αποτελεσματικά αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτή τη λύση. Αλλά είναι πιθανό και αυτό, γιατί οδεύουμε, η αλήθεια είναι, ακόμα προς την άνοδο και των κρουσμάτων και των νοσηλιών και των βαρέων πασχόντων. Υπάρχουν όμως κάποιες κόκκινες γραμμές που τις έχετε βάλει, τις έχετε θέσει εσείς, που λέτε ότι αν τις ξεπεράσουμε αυτές, τότε ναι, πρέπει να οδηγηθούμε σε δραστικά μέτρα. Γιατί αυτοί οι αριθμοί που βλέπουμε τώρα να σημειώνονται, πέρσι, που είχαμε πολύ λιγότερους αριθμούς, ήμασταν ήδη σε lockdown. Ακριβώς. Απλά αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι η ανάπτυξη περισσότερων κλινών. Έχουν ανοίξει κλινικές σε άλλα νοσοκομεία, όπως παραδείγματος χάρη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακα, στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, και έχουν αναπτυχθεί και περισσότερες κλίνες σε άλλα νοσηλευτήρια. Οπότε το σύστημα προσαρμόστηκε έτσι ώστε να μπορέσει να δεχτεί έναν μεγαλύτερο όγκο περιστατικών και βαρέως πασχόντων, έτσι ώστε να μπορέσει όσο το δυνατόν να είναι ανοιχτή η δραστηριότητα στην κοινότητα, αναμένοντας ότι και με το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα είχαμε μία μείωση. Και την μείωση αυτή την είδαμε. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ σημαντική μείωση στις νοσηλίες των ατόμων άνω των 70 και άνω των 80 ετών. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ίσως δεν περιμέναμε είναι να έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων που χρειάζονται νοσηλεία σε μικρότερες ηλικίες, το οποίο ενδεχομένως να είναι από το του βρετανικού στελέχους, το οποίο είναι και πιο μεταδοτικό αλλά και πιο λοιμογόνο. Ναι. Ή επίσης μπορεί να μην αναμέναμε ότι σε αυτή τη φάση επίσης θα υπήρχε πολλής κόσμος ο οποίος πλέον δεν θα μπορούσε να τηρήσει τα μέτρα και θα οδηγούμασταν σε αυτή την εικόνα. Είναι ένας συνδυασμός ο οποίος έχει συμβεί, νομίζω, και των χαλαρώσεων και των στελεχών που κυκλοφορούν, της διαφορετικής συμπεριφοράς του ιού, το οποίο μας οδήγησε σε πολλά κρούσματα και άρα σε πολλές νοσηλίες, αλλά και σε νοσηλίες ατόμων μικρότερης ηλικίας, το οποίο δεν αναμέναμε σε αυτό το μεγάλο βαθμό. Μικρότερης ηλικίας, και μάλιστα είδαμε χθες ότι οι 17χρονοι είναι μικρότεροι σε ηλικία ασθενής, που παρουσιάζει και οξύ πρόβλημα. Όταν λέμε lockdown όμως, κυρία Χριστάκη, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή, που έχουμε πει, που έχετε πει, έχετε συγγυθεί, ότι θα πάρουμε κάποια μέτρα πίσω ή θα κλείσουμε και πάλι τους χώρους εστίασης, θα κλείσουν τα σχολεία? Πού ακριβώς εστιάζει το ενδεχόμενο ενός lockdown? Τα σχολεία έτσι και αλλιώς τώρα κλείνουν με τις διακοπές του Πάσχα, ενδεχομένως να παραταθούν οι διακοπές. Συζητώνται κάποιες άλλες εισηγήσεις. Τώρα από εκεί πέρα, κατά πόσο θα δουλέψουν αυτές, είναι ένα ερώτημα. Σωστά, γιατί και πριν, λίγες εβδομάδες πριν, όπου μπορεί να μην λειτουργούσε η εστίαση, μπορεί να είχαμε πιο αυστηρά μέτρα, και πάλι είχαμε πολλά κρούσματα. Δηλαδή και πάλι είχαμε ελαττωμένη συμμόρφωση. Οπότε δεν ξέρω και αν εφαρμοστούν κάποια μέτρα, κατά πόσο θα μπορούσαν αυτά να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση. Από εκεί πέρα, θέλω να πω ότι μπορεί η πραγματική μείωση να έρθει με μια. Να πρέπει να χρειαστεί να πάρουμε πολύ περιοριστικά μέτρα, το οποίο δεν θα θέλαμε να συμβεί σε αυτή τη φάση. Θέλετε να μας πείτε αυτές τις εισηγήσεις των μέτρων? Τις εισηγήσεις δεν μπορώ να σας πω, νομίζω ότι έχουν γίνει. Από εδώ και πέρα θα αποφασίσει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Σίγουρα το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του και άλλους παράγοντες. Ναι. Και
όλους αυτούς που σας ανέφερα, αλλά και άλλους παράγοντες για να αποφασίσει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Το στοίχημα είναι κατά πόσο θα μπορέσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα να μας βγάλει από εδώ, αλλά σε αυτή την κρίσιμη καμπή η αλήθεια είναι ότι οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες ενδεχομένως και να μην μπορούμε να το κερδίσουμε. Ναι. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Κρίσιμες επόμενες εβδομάδες, σενάριο lockdown υπάρχει στο τραπέζι. Έρχεται Πάσχα όμως και μιλάμε για κάποιες εξαιρέσεις. Σας φοβίζουν αυτές? Είστε σύμφωνοι εσείς? Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση τελικά για το Πάσχα, ακόμη και για συγκεκριμένες μέρες όπως είναι το βράδυ της Ανάστασης ή το τραπέζι της Κυριακής του Πάσχα? Ναι, κοιτάξτε, μέτρα θα υπάρχουν σίγουρα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε ιδιαίτερα το Πάσχα σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Δηλαδή, ζητάμε στο σημείο στο οποίο έχουμε τόσο μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο στην κοινότητα και τόσες πολλές εισαγωγές, από την άλλη ζητάμε και περισσότερες χαλαρώσεις. Άρα, είναι λίγο ξύμορο αυτό. Έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ενδοοικογενειακές μεταδόσεις. Έρχονται οικογένειες ολόκληρες στα επίγοντα για εκτίμηση. Έρχεται πρώτα ο ένας, στη συνέχεια ο αδερφός, ο ξάδερφος, ο ανιψιός, τα παιδιά. Δηλαδή, αν επιμένουμε στις μεγάλες ενδοοικογενειακές συγκεντρώσεις, είναι δεδομένο το που θα οδηγηθούμε. Θα πρέπει, το έχουμε πει από την αρχή της πανδημίας και το λέμε συνέχεια, να έχουμε συγκεκριμένες επαφές, να μειωθούν οι μετακινήσεις μας και οι επαφές μας στο ελάχιστο δυνατό με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Να μην θεωρούμε ότι τα μέλη της οικογένειάς μας είναι ασφαλή μόνο και μόνο επειδή είναι μέλη της οικογένειάς μας ή είναι στενά μας πρόσωπα. Σε αυτή τη στιγμή, με τόσο μεγάλο φορτίο στην κοινότητα, οποιοδήποτε μπορεί να φέρει τον ιό. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε τη τήρηση των μέτρων. Τη χρήση μάσκας, ακόμα και αν βρισκόμαστε με οικεία μας άτομα, ιδίως αν δεν έχουμε εμβολιαστεί και αν βρισκόμαστε με άτομα τα οποία διατρέχουν κίνδυνο, δηλαδή είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ευπάθειας, αλλά πλέον όπως έχουμε δει και μπορεί και να μην υπάρχουν συγκεκριμένα νοσήματα και πάλι δεν ξέρουμε ποιος θα νοσήσει βαριά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τα μέτρα. Δεν είναι δυνατόν να πετύχουμε την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας αν δεν συμμετέχουμε όλοι. Δεν είναι δυνατόν ούτε να βασιστεί όλη η αντιμετώπιση σε κάποια μέτρα που θα πάρθουν, ούτε στο πόσο τελικά θα αντέξει το σύστημα υγείας. Μα και τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν για να έχουν και αποτέλεσμα. Από εμάς εξαρτάται. Για το τραπέζι του Πάσχα υπήρχε σύσταση, κυρία Χριστάκη, από την πλευρά σας ως επιστημονική ομάδα για να γίνει σε εξωτερικό χώρο? Πάντα οι εξωτερικοί χώροι βοηθάνε. Αυτό είναι νομίζω γνωστό πλέον στην πανδημία και ξέρουμε ότι οι εξωτερικοί χώροι έχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο μετάδοσης. Σίγουρα ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι πολλά άτομα, είπαμε, για πολλή ώρα σε κλειστό χώρο. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε οι ανοιχτοί χώροι βοηθάνε. Σίγουρα μας βοηθάει και ο καιρός, οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί φυσικά να κάνει ο καθένας. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αρκετό. Σίγουρα και η συσσόρευση πολλών ατόμων δεν θα βοηθήσει, ακόμα και αν είναι σε εξωτερικό χώρο. Άρα χρειάζεται και μείωση του αριθμού των ατόμων. Μάλιστα. Ή περιορισμός, ναι. Λοιπόν, κυρία Χριστάκη, να σας ευχαριστήσουμε και ευελπιστούμε όλοι με την δική μας προσπάθεια φυσικά να αλλάξει αυτή η εικόνα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Ελπίζουμε όλοι να είστε και καλά. Προσπαθούμε κάθε μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.